Striped pantsuits that are soft and sexy. Και τι αποπήρε. Φοβηθήκανε μην τυχόν βγούνε στη φόρα το τι κάνανε. Να πούμε ότι ήσασταν υποψήφιος σύμβουλος, συγγνώμη, στην... Ναι, στην ομαρχιακή αυτοδιοίκηση του κύριου Κατριβάνου Θεοδόκατου. Έναν έντιμο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που δύσκολα η Ελλάδα θα βρίσκεται τον άνθρωπο σήμερα να βρίσκεται σε αυτό το χώρο. Κύριε Τούντα, θα ήθελα να κάνουμε κάτι σαν παιχνίδι, εντός εισαγωγικών το παιχνίδι. Ναι. Είπαμε σήμερα θα πέσουν οι μάσκες. Ναι. Και η μάσκα στους περισσότερους είναι το ίδιο του στο προσωπείο, ιδίως όταν μιλάμε για πολιτική και πολιτικούς άνδρες. Θα ήθελα να σας λέω κάποια ονόματα, φεύγοντας το προσωπείο του, τι είναι από πίσω, τι πιστεύετε ότι κρύβεται μέσα του. Ναι. Για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πολύ σύντομα όμως αυτά, ναι. με κάποιους χαρακτηρισμούς. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ένα έντιμο στοιχείο. Ασκέτως τα συμφέροντα σήμερα δεν συμφέρει να βγουν αυτά στη φόρα. Δεν έχει ανάγκη, ένας πλούσιος άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα να κερδίσει χρήματα από αυτό το χώρο. Απλώς του άρεσε η πολιτική και του αρέσει να δείξει μια άλλη Ελλάδα. Πράγματι θα δοθεί ευκαιρία, σας το λέω καθαρά, όχι με τα στελέχη τα παλιά. Αυτά που σήμερα του γκρεμίζαν το κάστρο. Με άλλα στελέχη. Κυκλοφορούν στα περίπτερα τις αποκριές τις ημέρες αυτές κάποιες μάσκες και πολιτικών. Δηλαδή εσείς θα παίρνατε τη μάσκα του κυρίου Μητσοτάκη να τη φορέσετε για να ντυθείτε. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή. Ναι. Ναι, γιατί. Ωραία. Πολιτικός είναι. Του κυρίου Εύερτ. Του κυρίου Εύερτ, κύριε Τούντα. Αν ρίξουμε τη μάσκα του κυρίου Εύερτ. Για τον κύριο Εύερτ. Επίσης ο κύριος Εύερτ δεν είναι σταθερός και είναι επικίνδυνος. Δεν θα δεχόμουν ποτέ να φορέσει τη μάσκα του. Γιατί την έχει βγάλει. Την έχει βγάλει, λέτε. Βέβαια. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Ένας ακέραιος άνθρωπος. Ένας σωστός. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει, είναι αγνός. Μην κοιτάτε σήμερα που ήρθε η κατάσταση έτσι. Δεν φταίει αυτός. Το επιτελείο του φταίει. Αυτός ο άνθρωπος το γνωρίζω από κοντά. Έχουμε κάτσει μαζί, έχουμε φάει μαζί, έχουμε μπει μαζί και σε δύσκολες στιγμές και σε καλές στιγμές. Που έφυγα από το Πασόκ δεν είναι η αιτία αυτή. Έφυγα από το Πασόκ διότι με διώξανε τα στελέχη του. Φοβόσανε μην πάρω καμία θέση. Εγώ δεν πήρα ούτε δάνειο. Ούτε ένα χιλιάρκο δεν ζήτησα. Ούτε ρουσφέτη. Για κανέναν. Ούτε από τον ένα από τον άλλον. Απλώς τα μονάχα πλέρωσα και μου κάνανε και μεγάλη ζημιά ήδη καταστροφή στην επιχείρησή μου. Και πάλι όμως δεν έκατσα να βρίξω ούτε το Μητσοτάκη ούτε το Παπανδρέου. Παρόλο όμως που μου στείλαν την εφορία παλινημένος και μου βάζε μεγάλα κονδύλια χωρίς να χρωστάω για να μου κλείσει την επιχείρηση. Όταν έβγαινε, υπήρχε το Πασόκ στην εξουσία, μου στείλανε η Νέα Δημοκρατία την εφορία. Όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία, μου στείλανε το Πασόκ την εφορία. Απάνω σε αυτό το πράγμα. Την έχουν πάθει πολλοί κόσμος. Αφορεσμένος δηλαδή από όλους. Ορίστε. Αφορεσμένος από όλους δηλαδή. Γι' αυτό και από ακριβώς, την και τον Πασόκ. Είναι πολλά να πω. Γι' αυτό είπαμε οι μάσκες να βγουν από τη φάτσα τους. Δυστυχώς όμως δεν έφταιγε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Παπανδρέου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι όχι. Φταίγανε τα στελέχη τους. Κάτι άλλο κύριε Τούντα, τη μάσκα του τέως βασιλιά θα τη φορούσατε. Να σας πω. Η Ελλάδα. Όχι ότι είμαι βασιλικός. Προσέξτε κάτι. Επειδή είναι Έλληνας, θα ήταν μεγάλη μας τιμή αυτός ο άνθρωπος να ερχόταν να σώσει την Ελλάδα και να έβγαινε από την αδιέξοδο του χρέους. Όπως γνωρίζουμε, είναι Έλληνας. Επιεννήθηκε το 1939, κάπου εκεί θυμάμαι. Εκεί, 39-40 εκεί. Εκεί κάπου, δηλαδή, λεπτομέρεια, γιατί όταν πετάγανε σημαίες με το Ζέμπελι, έτρεχα να πάρω σημαίες για τη γενιά του διάδοχου. Είναι Έλληνας και έπρεπε τέτοιοι άνθρωποι, σήμερα αφού δοκιμάσαμε όλους. Όλους προς δημοκρατίας. Όλες οι μάσκες. Βέβαια, όλες οι μάσκες και όλες βγήκαν. Ο ένας πήγε έφερε, λέει, με βαγόνια, λέει, κρεβάτια, έπιπλα. Ο άλλος τώρα, άλλος το άλλο. Ο άλλος. Και μη λέμε κιόλα. Καλά, μιλάμε. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έχει τόσα πολλά λεφτά. Τόσα πολλά λεφτά. Που μπορεί άμα έρθει για να μην προσβληθεί να σώσει την Ελλάδα. Θα είναι μεγάλη μας τιμή. Να έρθει έστω για πρόεδρο δημοκρατία. Κύριε Τούντα, πιστεύω όμως ότι και εσείς είσαστε διχασμένη προσωπικότητα τελικά. Έχετε περάσει από το ΠΑΣΟΚ, έχετε περάσει από τη Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή μιλάτε με τα καλύτερα λόγια και για τον ΤΕΟΣ. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Προκειμένου να σωθεί η Ελλάδα. Από ποιον θα σωθεί τελικά. Πιστεύω ότι εσείς ο ίδιος ξέρετε από ποιον θα σωθεί. Θα σωθεί η Ελλάδα. Θα σου πω για να σωθεί. Γιατί δεν αποκλείεται ένα τέτοιο άνθρωπο να θέλει να κατασταθεί η Ελλάδα. Είναι άνθρωπος με ακεραιότητα, με πρόσωπο, με προσωπικότητα. Και να σας πω κάτι. Προχτές σε διάφορες εφημερίδες και στην τηλεόραση όπως θα δείξω όλα τα κανάλια ότι ο γιος του παντρεύεται την πλούσια της Αμερικής. Πώς δεν έχει κύρος και αξιοπρέπεια. Ο λάκκος με τα αστεία που σκάβω από παιδί
Η τέλεια ληστεία που έχω σκαρφιστεί με σφίγγισα παπούτσι, τόπιο και μπαλωμένο στο χείλο.